Τον διπλασιασμό των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης οχημάτων, αλλά και συνολικά τον ευπρεπισμό του χώρου, είχε αποτέλεσμα η παρέμβαση του νοσοκομείου Χατζικώστα σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του νοσοκομείου. Ένας χώρος που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτε αυτόν του παρελθόντος. Έχει μετατραπεί σε έναν αξιοπρεπέστατο χώρο στάθμευσης με ένα έργο υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας και αισθητικής. Το σημαντικότερο είναι ότι επιβεβαιώθηκε μέσα από την υλοποίησή του ότι η συνεργασία των φορέων μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μια επιλογή για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επί χρόνια δεν έβρισκαν λύση. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες με διαθέσιμο αριθμό θέσεων για στάθμευση 318 γιοταχή. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η πρόβλεψη της μελέτης που υλοποιήθηκε στη φάση της κατασκευής και αναφέρεται στη διαθεσιμότητα θέσεων για τα γιοταχή των ατόμων με αναπηρία, των νεφροπαθών αλλά και των εθελοντών αιμοδοτών. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της λειτουργίας του νέου χώρου στάθμευσης παρουσίαση ίσωμης της διοίκησης του νοσοκομείου, διευθυντών και προϊσταμένων, εργαζομένων αλλά και του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη, την ανταπόκριση του οποίου στα αιτήματα του νοσοκομείου εξήρει ο διοικητής Ευάγγελος Καρβούνης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, η ολοκλήρωσή του και η παράδοση αποτελεί νίκη, όπως λέω, των δυνάμεων της ευθύνης, της συνεργασίας και της δημιουργίας. Είναι η νίκη του αποτελέσματος. Είναι απόδειξη της ικανότητας και αποτελεσματικότητάς μας ως νοσοκομείο. Δεν θέλουμε να θεωρούμαστε απλά καλό, ανθρώπινο. Θέλουμε να γίνουμε για να εξελιχθούμε σε πρότυπο. Να αυτοβελτιωνόμαστε και με μικρά σταθερά βήματα να γινόμαστε αγνώριστοι, όπως λέω εγώ. Η κατασκευή του πάρκινγκ δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα, με το σημαντικότερο το κομμάτι της χρηματοδότησης. Εδώ είχαμε έναν συνοδοιπόρο και έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει και το έκανε και συνεχίζει να το κάνει, να μας ενισχύει σε όλα τα αιτήματα, και αυτά είναι πολλά, πιστέψτε. Δεν ξέρω πόση υπομονή έχει ο κ. Περιφερειάρχης, αλλά είναι πάντα εδώ και πάντα θετικός να μας βοηθάει. Και δεν το έχει αποδείξει με λόγια, το έχει αποδείξει με έργα. Και το κάνει με βούληση και αποφασιστικότητα πάντα. Καταρχήν, αυξήθηκαν οι θέσεις σχεδόν στο 50%. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό, μπορεί να μην φαίνονταν με βάση την προηγούμενη δομή, την άναρχη δομή, αλλά τα στοιχεία είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Είχαμε 167 θέσεις και φτάσαμε στις 318. Και όχι μόνο αυτό, συμπεριλάβαμε σε αυτές νέες θέσεις οι οποίες δεν υπήρχαν για αμαία, για νεφροπαθείς. Εκεί βγάζω το καπέλο και για τους αιμοδότες. Πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να σεβαστούμε την προσφορά αυτών των ανθρώπων και να τους δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό. Ακριβώς γι' αυτό φροντίσαμε τουλάχιστον να τους κάνουμε, να μην τους δυσχεραίνουμε την καθημερινότητα, αλλά να την βελτιώνουμε. Ο κ. Καχρημάνης, λίγο πριν την κοπή της κορδέλας, χαρακτήρισε υποχρέωση την ανταπόκριση της περιφέρειας σε κάθε αίτημα δημόσιου φορέα. Έχουμε στηρίξει σε πολλές πρωτοβουλίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, έχουμε στηρίξει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε στηρίξει το Νοσοκομείο της Σάρτας, της Πρέβεζας, το Νοσοκομείο το ΤΕΠ Φυλατών και γενικά των Φυλατών, για ο κ. Δερδεμένης εδώ. Έχουμε στηρίξει τα κέντρα υγείας και είμαστε ανοιχτοί για κάθε προσπάθεια που γίνεται. Επίσης, όλους τους φορείς του δημοσίου. Και αυτά όχι από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, γιατί αυτό συζητούσαμε χθες στην Αθήνα με τους συναδέλφους, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από εθνικούς φορείς. Δηλαδή, αφαιρώντας κάτι από αυτό που θα δουλεύαμε μόνοι μας και το βάζουμε σε αυτό που είναι χρήσιμο για όλους μας. Έτσι θα το δούμε. Επίσης, αυτές τις μέρες τελειώνει το αεροδρόμιο, κόμβος κλπ. Σε όλα αυτά έχουμε ανταποκριθεί και όλο αυτό το δημιούργημα έξω από το αεροδρόμιο είναι δικό μας, με τις δικές μας εκεί υπηρεσίες, όχι εδώ που έγινε με τις υπηρεσίες δικές σας. Και τώρα μας ζητείτε και στον παλιό χώρο που ήταν το παλιό πάρκινγκ να ετοιμάσουμε για να πηγαίνουν τα μεγαλύτερα οχήματα που θέλουν να πάρουν κόσμο από το αεροδρόμιο. Και αυτό θα το κάνω. Κοιτάξτε, σε δύσκολες εποχές, σε εποχές σαν αυτές που περνάμε, αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το συμπέρασμα
της πορείας που εγώ για 8 χρόνια περίπου ήμουν περιφερειάρχης στην Ήπειρο. Και αυτό είναι κέρδος του τόπου. Δεν έχουμε το δικαίωμα σε καμία περίπτωση να παίζουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είμαστε υπέρ των συνεργασιών και αυτό πράττουμε. Και χειρόμαστε όταν κάποιος φορέας ζητάει τη συνδρομή από την περιφέρεια και τη δίνουμε. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Καρβούνης αναφέρθηκε στο μεταξύ στις προσπάθειες συνεχούς αναβάθμισης του νοσοκομείου, των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Αποδεικνύουμε, πιστεύω, ότι παρά τα προβλήματα δεν φτάνει μια οικονομική, οικονομική συγκυρία, δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι για οποιαδήποτε βελτίωση, δεν πρέπει να είναι ξεπέραστο εμπόδιο. Είναι ευκαιρία και πρόκληση για να βρεις λύσεις εκεί που άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Όταν ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου πριν 3 χρόνια, παρά 2 μέρες θα έλεγα, 27 Ιουλίου, δεν έψαξα για δικαιολογίες και δεν ούτε επικαλέστηκα τα τεράστια προβλήματα που κληρονόμησα για να αποφύγω ακριβώς αυτές τις ευθύνες. Ελλείψη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μεγάλος όγκος αιτημάτων τα οποία αυξανόταν συνεχώς, ελάχιστες πιστώσεις σε σχέση με τις ανάγκες του νοσοκομείου, καθημερινά προβλήματα, εκκρεμή έργα που χρόνιζαν επικίνδυνα και κινδύνευαν να πενταχθούν. Ένα ακριβώς τέτοιο έργο το βλέπετε πίσω από μένα και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Απουσία πιστώσεων για δράση υποδομής και βελτίωση του νοσοκομείου. Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν στα οικονομικά του νοσοκομείου εύκολα δυνατότητες για να αναβαθμίσουμε σε υποδομές το ίδιο το νοσοκομείο. Άρα έπρεπε να βγούμε χρηματοδοτήσεις. Ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Περιερχόμασταν από μια περίοδο υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, από το 10 στο 15, αλλά μέσα από σκληρή δουλειά και προσπάθεια, μέσα από τις συνεργασίες, μέσα από την ισχυρή βούληση, θεωρώ ότι αρχίζουμε να ανατρέπουμε την κατάσταση που παραλάβαμε.